τις 93 αγροτοδασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το προηγούμενο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα και εκείνη στην Αγία Σοφία Αρκαδίας. Ήταν τόσο έντονος ο αέρας και η φωτιά μεταδιδόταν τόσο αστραπιαία που μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου ανάβανε σε έκταση 500 μέτρων και έδωσε όλη αυτή την ταχύτητα που, δόξα τω Θεώ, αντιδράσαμε αστραπιαία κάπως και με τη χάρη των Αγίων μας εδώ πέρα προστατευτήκαμε, γιατί θα είχαν γίνει παραλάβαμα του πυρός και τα σπίτια μας ακόμα. Γιατί ήταν η φλόγα, όλα αυτά μαζί συνοδευόντουσαν και με τον καπνό και ήταν αποπνικτικά. Η απειλητική φωτιά έκαψε δύο ακατοίκητα σπίτια πλησίων του χωριού Αγία Σοφία του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν μέχρι τη δύση του ηλίου, κατορθώνοντας να αποσοβήσουν τον κίνδυνο. Η φωτιά είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Έχει καεί το σπίτι αυτό από κάτω εδώ. Μάλλον τη γλίτωσε ένα σπίτι παραπάνω ανάπηρο. Κάει και το διπλανό σπίτι από το δικό μου. Ευτυχώς το δικό μου γλίτωσε. Εγώ είμαι από Τρίπολη. Με ειδοποιήσανε και ήρθα. Έχει ο γαμπρός μου σπίτι, είναι στον Καναδά. Και ήρθαμε όλοι να βοηθήσουμε. Στην περιοχή άμεσα έσπευσαν και επιχείρησαν συνεργεία του ΔΔΕ, θωρακίζοντας το δίκτυο και καταγράφοντας τις ζημιές που υπέστη. Βέβαια, η πυροσβεστική, η αστυνομία, όλοι οι ΔΕΗ, όλοι ήρθαν εδώ από την πρώτη στιγμή. Και προσπαθήσαν τα παιδιά, τους ευχαριστούμε για όλα, δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό. Μια πυρκαγιά πάντοτε πρέπει να είμαστε παρόν, γιατί πρώτον πρέπει να κόψουμε αν χρειαστεί το ρεύμα σε σχάτη περίπτωση, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το ρεύμα τροφοδοτούν με νερό τις αντλίες, οι πυροσβεστικοί και όλοι από τα σπίτια τους, ας πούμε, που έχουν πρόβλημα. Και κυρίως, ας πούμε, να ελέγξουμε το δίκτυο, γιατί μετά φεύγοντας η φωτιά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Όπως έχουν καεί παροχές τώρα, έχουν δίκτυα καταστραφεί, κάποια δίκτυα, τα οποία πρέπει να κάνουμε μία απογραφή αύριο το πρωί για να μπορέσουμε να το αποκαταστήσουμε. Αυτό που ουσιαστικά αναλάβαμε ως Δήμος και ήταν η κύρια ευθύνη μας από την πρώτη στιγμή ήταν να ακαινώσουμε όλα τα σπίτια του οικισμού, προκειμένου να μεταφέρουμε τον κόσμο στο σημείο που βρισκόμαστε. Στην εκκλησία, στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας και δίπλα στο χτίσμα, στο κτίριο, συγγνώμη, το οποίο έχει κλιματισμό. Και είναι ένα σημείο ασφαλές. Παράλληλα, φέραμε το λεωφορείο του Δήμου σε περίπτωση που χρειαζόταν να ακοινωθεί πλήρως να πάνε να μεταφερθούν σε άλλο οικισμό. Ευτυχώς αυτό δεν χρειάστηκε. Το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή, πέρα από ένα σπίτι το οποίο δεν ήταν κατοικήσιμο και δύο αποθήκες οι οποίες κάηκαν, τα υπόλοιπα σπίτια σώθηκαν και με τη βοήθεια της πυροσβέστικης αλλά και κατοίκων της Αγίας Σοφίας.